Είναι από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου τη Δευτέρα προς Κορινθίους, το 3ο κεφάλαιο και το 15 εδάφιο. Σελίδες 1021, 3ο κεφάλαιο, 15 εδάφιο. Γάμα 15. Αλλά έως σήμερον, όταν αναγιγνώσκεται ο Μωυσής, κάλυμα κοίται επί της καρδίας αυτών. Όταν όμως επιστρέψει προς τον Κύριον, θέλει αφαιρεθεί το κάλυμα. Ο δε Κύριος είναι το Πνεύμα και όπου είναι το Πνεύμα του Κυρίου, εκεί η ελευθερία. Εμείς δε πάντες βλέποντες ως εν κατόπτρο την δόξα του Κυρίου με ανακεκαλυμμένων πρόσωπων, μεταμορφούμεθα εις την αυτήν εικόναν από δόξης εις δόξαν, καθώς από του Πνεύματος του Κυρίου. Δια τούτο έχονται στην διακονίαν ταύτην, καθώς ηλεήθημεν, δεν αποκάμνομεν. Αλλά παρνήθημεν τα κρυπτά της εσχήνης, μη περιπατούνται σε πανουργία, μη δε δολώνονται στον λόγον του Θεού, αλλά με τη φανέρωση της αληθείας συνιστώντες εαυτούς προς πάσαν συνείδησην ανθρώπων ενώπιον του Θεού. Εάν δε και είναι το Ευαγγέλιο ημών και καλυμμένων στους απολυμμένους, είναι και καλυμμένων των οποίων απίστων όντων ο Θεός του κόσμου τούτο ετύφλωσε το νου, για να μην λεπιλάμψει σε αυτούς ο φωτισμός του Ευαγγελίου της δόξης του Χριστού ως της είναι εικόν του Θεού. Διότι εμείς δεν κηρύττωμεν εαυτούς, αλλά τον Χριστόν Ιησούν Κύριον. Εαυτούς δε δούλους ημών δια τον Ιησούν. Διότι ο Θεός ο υπό να λάμψει φως εκ του σκότους, είναι ως της έλαμψε εν τες καρδίες μας, τες καρδίες ημών, προς φωτισμόν της γνώσεως της δόξης του Θεού δια του προσώπου του Ιησού Χριστού. Έχομεν δε το θησαυρόν τούτον ισοστράκι να σκεύει, για να είναι υπερβολή της δυνάμεως του Θεού και οχή εξημών. Κατά πάντα θλιβόμενοι, αλλά όχι στενοχωρούμενοι. Απορούμενοι, αλλά όχι απελπιζόμενοι. Διωκόμενοι, αλλά όχι εγκαταλειπόμενοι. Καταβαλώμενοι, αλλά όχι απολύμενοι. Πάντοτε την έκρωση του Κυρίου Ιησού φέροντες εν το σώματι, για να φανερωθεί εν το σώματι ημών και η ζωή του Ιησού. Διότι εμείς οι ζώντες παραδιδόμεθα πάντοτε εις τον θάνατον, δια τον Ιησούν, δια να φανερωθεί και η ζωή του Ιησού εν τη θνητή ημών σαρκή, ώστε ο μεν θάνατος ενεργείται εν ημίν, η δε ζωή εν ημίν. Έχοντες δε το αυτό πνεύμα της πίστεως κατά το γεγραμμένον, επίστευσα διό ελάλησα, και εμείς πιστεύουμεν διό και λαλούμεν, εξεύροντες ότι αναστήσας, τον Κύριον Ιησού θέλει αναστήσ και ημάς, δια του Ιησού και παραστήσει, με θυμόν, διότι τα πάντα είναι για σας, ώστε η χάρις πλεονάσασα, δια την ευχαριστία των πλειωτέρων να περισσεύσει εις την δόξαν του Θεού, δια τούτο δεν αποκάμνομεν. Αλλά αν και ο εξωτερικός ημών άνθρωπος φθήρεται, ο εσωτερικός όμως ανανεούται καθεκά στην ημέρα, διότι προσιρνή ελαφρά θλίψη ημών εργάζεται εις ημάς, καθ υπερβολήν εις υπερβολήν ενώνιον βάρος δόξης, επειδή εμείς δεν ατενίζομεν εις τα βλεπόμενα, αλλά εις τα μη βλεπόμενα, διότι τα βλεπόμενα είναι πρόσχερα, τα μη βλεπόμενα είναι αιώνια. Αμήν. Μέχρι σήμερα, όταν αναγιγνώσκεται ο Μωυσής στο Ισραήλ, κάλυμα κείται στις καρδιές τους για να μην μπορούν να διακρίνουν τη δόξα του Θεού. Θυμηθείτε ότι ο Μωυσής ανέβηκε στο όρο Σινά, συνάντησε το Θεό, πήρε τα λόγια του Θεού γραμμένα σε δύο πλάκες λίθινες, έζησε 40 μέρες στην παρουσία του Θεού, τόσο ώστε κουράστηκαν να περιμένουν ο λαός Ισραήλ και γι' αυτό απομακρύνθηκαν από το Θεό για λίγο και λάτρευσαν είδωλα. Όταν όμως επέστρεψε ο Μωυσής, εκείνο που διέκριναν ήταν ότι το πρόσωπό του έλαμπε με τη δόξα του Θεού, απ' τη δόξα του Θεού που ήταν πλημμυρισμένος, ώστε επειδή δεν μπορούσαν να βλέπουν τη δόξα του Θεού, τον παρακάλεσαν να βάλει ένα κάλυμα, και έτσι έως σήμερα υπάρχει κάλυμα στα μάτια και στην καρδιά
του λαού Ισραήλ, για να, μην μπορούν να διακρίνουν τη δόξα του Θεού. Και βέβαια το απάβγασμα της δόξης του Θεού είναι ο Χριστός, που είναι εικόν του Θεού του αοράτου. Και έτσι ο λαός Ισραήλ τη δόξα του Μωυσή της Παλαιάς Διαθήκης δεν τη βλέπει, δεν μπορεί να τη δει, και η εκπλήρωση του νόμου που είναι η δόξα του Θεού εν το προσώπο του Ιησού Χριστού είναι και καλυμμένη από αυτούς, και πάντα το θα είναι, εκτός και αν κάποιος επιστρέψει προς τον Κύριο, τότε θα αφαιρεθεί το κάλυμα. Όχι μόνο του λαού Ισραήλ, αλλά το κάλυμα όλων των ανθρώπων, είτε του κόσμου, των αθέων, των απίστων, που λέγουν εν τη αφροσύνη τους δεν υπάρχει Θεός, είτε του λαού του Θεού, που βρίσκεται σε αιχμαλωσία εξαιτίας του καλύματος, γι' αυτό δεν επιστρέφουν, άρα δεν τους αποκαλύπτεται η δόξα του Θεού που είναι ο Χριστός. Ο κόσμος βρίσκεται κάτω από κάλυμα, το κάλυμα της απιστίας. Το κάλυμα που προήλθε τότε από το λαό Ισραήλ προς το Μωυσή. Όμως ο Χριστός ήλθε επί της γης, αποκαλύφθηκε πια όχι προφητικά αλλά πραγματικά η δόξα του Θεού επί της γης, όταν αναρωτιόταν ο Δαβίδ ποιος θα φέρει σωτηρία στο λαό του Θεού στον Ισραήλ, η απάντηση ήταν ο Θεός. Πώς? Διά του Ιησού Χριστού, διά του απεσταλμένου του Υιού του του μονογενούς, διά του Λόγου του Θεού που έγινε σάρξ και περιεπάτησε μεταξύ των ανθρώπων σαν άνθρωπος πλήρης χάριτος και αληθείας, ώστε ο Θεός να κάνει χάριν του Ιησού Χριστού χάρη σε μας. Και έφερε ο Χριστός στη γη χάριν αντιχάριτος, για να μπορέσει ο άνθρωπος που έχει κάλυμα, είτε πιστός από το λαό Ισραήλ τότε, είτε άπιστος, άφρον, που έχει κάλυμα, να επιστρέψει στο Θεό εξιτώντας το Χριστό, να αφαιρεθεί το κάλυμα και να βρεθεί πρόσωπο με πρόσωπο με τη δόξα του Θεού. Αλλά επαναλαμβάνω, ο Θεός απέστειλε τη δόξα του στους ανθρώπους εν το ονόματι του Υιού του, διά του ονόματος του Υιού του, αλλά και ο Υιός απέστειλε τη δόξα του στους ανθρώπους δια Πνεύματος Αγίου, ώστε το Πνεύμα το Άγιο να είναι ο Κύριος μέσα στο λαό που δέχθηκε τον Ιησού Χριστόν. Και έτσι εμείς όλοι πια ένα ζωντανό θαύμα, βλέποντας ως εκατόπτρο μέσα από το Ευαγγέλιο του Χριστού που είναι ο καθρέφτης μας, μέσα από το Ευαγγέλιο του Χριστού βλέποντας ως εκατόπτρο τη δόξα του Θεού που είναι ο Ιησούς Χριστός, το απόβγασμα της δόξης. Στην Παλαιά Διαθήκη πάλι η δόξα του Θεού ήταν ο Χριστός, αλλά και καλυμμένη. Βγήκε το κάλυμα και φανερώθηκε η δόξα του Θεού που είναι ο Χριστός. Και σήμερα μπορούμε να δούμε εμείς, χωρίς πια κάλυμα, τη δόξα του Θεού το Χριστό μέσα και στην Παλαιά Διαθήκη. Διακρίνουμε τώρα. Ξέρουμε ότι η δόξα του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη είναι, ήταν και θα είναι πάντοτε ο Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι η δόξα του Θεού. Από την αρχή, εν αρχή επίησεν ο Θεός τον ουρανό και τη γη και είπεν, να ο Λόγος του Θεού, γεννηθεί το φως, να η δόξα του Θεού. Όλα δι' αυτού έγιναν και δεν υπήρξε κάτι που έγινε έξω από τη δημιουργία διά του Λόγου του Θεού. Μέχρι όμως να επιστρέψουμε στο Θεό, να έρθει ο Χριστός να βγάλει από μας το κάλυμα,
Δεν μπορούσε κανείς να δει τη δόξα του Θεού, τον Υιόν του το μονογενή, παρόλο το προφητικό λόγο που αναφέρεται σε πάρα πολλά μέρη για την έλευση του Ιησού Χριστού, για τη σωτηρία δια του Ιησού Χριστού, για τη γέννηση του Ιησού Χριστού, για το θάνατο του Ιησού Χριστού, για την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Όλα τα περί του Ιησού Χριστού είναι γραμμένα στην Παλαιά Διαθήκη. Όλα. Όλα τα περί της δόξης του Θεού και της σωτηρίας του Θεού διά του Ιησού Χριστού είναι γραμμένα στην Παλαιά Διαθήκη. Αλλά πώς βλέπουμε και εξηγούμε και μελετάμε τώρα την Παλαιά Διαθήκη έχοντες όχι κάλυμα, μη έχοντες κάλυμα, τη βλέπουμε πια διά του Ιησού Χριστού. Πώς? Με το Πνεύμα το Άγιο που είναι ο Κύριος. Το Πνεύμα το Άγιο αυτό μας αποκαλύπτει και μας οδηγεί πάσαν την αλήθεια. Δια του Πνεύματος του Αγίου τώρα καταλαβαίνουμε τι σημαίνει Δαβίδ, ο Υιός του Θεού, ο Πατέρας του Ιησού Χριστού. Δια του Πνεύματος του Αγίου γνωρίζουμε τώρα όλους τους Αγίους, ότι υπέρ ημών έπασχαν, έζησαν για να έλθει ο Χριστός στη ζωή μου και στη ζωή σου. Όλο το σχέδιο του Θεού, το περιγεγραμμένο στην Παλαιά Διαθήκη και μη, όλο αυτό δημιουργήθηκε για τη σωτηρία σου και για τη σωτηρία μου και για τη σωτηρία τους. Αυτός είναι ο Θεός μας, αδελφοί. Ποιος θα σώσει, ποιος θα φέρει τη σωτηρία στον Ισραήλ, στο λαό του Θεού, εξιών ο Θεός. Πώς? Δια της δόξης του, με το απάβγασμα της δόξης του, με τον Ιησού Χριστόν. Και εμείς λοιπόν τώρα βλέποντας μέσα από τον καθρέφτη του Λόγου του Θεού, τη δόξα του Θεού, δοξάζουμε το Θεό για το έργο Του, αλλά ταυτόχρονα αντανακλάτε τη δόξα του Θεού με ανακεκαλυμμένον πρόσωπο, αντανακλάτε από τον καθρέφτη δόξα του Θεού σε μας, ώστε μεταμορφωνόμαστε εκ της δόξης του Θεού που αποκαλύπτεται μέσα από τον καθρέφτη του Λόγου του Θεού, ξανά μέσα από το Ευαγγέλιο του Χριστού έρχεται η δόξα του Θεού επάνω μας, αντανακλάται επάνω μας, μεταμορφωνόμεθα κι εμείς από δόξα εις δόξαν δια του Κυρίου που είναι το Πνεύμα το Άγιο. Ώστε δεν είναι ότι εμάς έσωσε διά του Ιησού Χριστού, τώρα θα σώζει διά του Ιησού Χριστού με εμάς και την ομολογία μας τους ανθρώπους. Και έτσι επεκτείνεται η δόξα του Θεού. Γιατί? Χάθηκε το κάλυμα. Ο Θεός λοιπόν για τη σωτηρία των ανθρώπων έστειλε τη δόξα του τον Ιησού Χριστόν, και ο Χριστός για τη σωτηρία των ανθρώπων στέλνει τη δική του δόξα που είναι η γυναίκα του, η Εκκλησία. Αλληλούια. Και έτσι είσαι σαν μέλος του σώματος του Χριστού που είναι η Εκκλησία, ένα κομμάτι από τη δόξα του Θεού που αντανακλάται στον κόσμο που λέει δεν υπάρχει Θεός, για να δουν και να πιστεύσουν. Έχεις αυτή τη διακονία. Και λέει τώρα ο Απόστολος Παύλος, δια τούτο έχοντες την διακονία ταύτην να μεταφέρουμε τη δόξα του Θεού στους νεκρούς για τις παραβάσεις τους και τις ανομίες τους, καθώς ελεηθήκαμε και μας έβγαλε από τις παραβάσεις μας και τις αμαρτίες μας και μας έσωσε, τώρα πια δεν αποκάμπομαι. Και δεν αποκάμπομαι γιατί? Γιατί παρόλο που ο εξωτερικός άνθρωπος θύρεται, ο εσωτερικός όμως με το Λόγο του Θεού που είναι η δύναμη του Θεού που σώζει τους πιστεύοντες ανανεούται, καθώς μεταμορφωνόμεθα από δόξα σε δόξα δια του Πνεύματος του Αγίου. Και αυτό γιατί γνωρίζουμε ότι η προσωρινή ελαφρά θλίψης που συμβαίνει στη ζωή μας, το ξαναλέω, γνωρίζουμε, γι' αυτό δεν αποκάμουμε, ότι η προσωρινή ελαφρά θλίψης που συμβαίνει στη ζωή μας εργάζεται. Να το πω αλλιώς, ο Θεός με την προσωρινή ελαφρά θλίψη που σε κατέχει τώρα μέσα στην αιχμαλωσία σου, ίσως, μέσα στην ελευθερία σου, ίσως, αλλά η προσωρινή ελαφρά θλίψη εργάζεται, με αυτήν εργάζεται ο Θεός αιώνιον βάρος δόξης κάθ' υπερβολήν εις υπερβολήν.
Άρα να χαίρεσαι για την προσωρινή ελαφρά θλίψη. Και το σημαντικότερο, να μην αποκάμεις. Δεν είναι μάταιη, δεν εργάζεται η θλίψη σου ταλαιπωρία, η θλίψη σου εργάζεται υπομονή. Η υπομονή εργάζεται δοκιμή. Η δοκιμή εργάζεται ελπίδα, που είναι το ζητούμενο και η οποία δεν κατεσχύνει. Μια ελπίδα βεβαία και ασφαλή. Άρα μέσα από την προσωρινή ελαφρά θλίψη πόνου, αγωνίας, φόβου, ο Θεός εργάζεται. Να σου δώσει υπομονή. Να έχεις υπομονή, γιατί έχουμε ανάγκη υπομονής για να κάνουμε το θέλημα του Θεού και να κερδίσουμε την επαγγελία του Θεού. Και εργάζεται η υπομονή μας δοκιμή. Δοκιμάζεται η πίστη μας. Για να είμαστε ολόκληροι, τέλειοι. Εις πανέργων αγαθών δόκιμοι. Εργάζεται λοιπόν η υπομονή μας δοκιμή. Και όταν είσαι δόκιμος, τότε ο Θεός εργάζεται μέσα σου μία ελπίδα μοναδική. Όχι αναβαλωμένη, όχι ψεύτικη, όχι ανθρώπινη. Μία ελπίδα αιώνια που είναι βεβαία και ασφαλής. Και ποια είναι η ελπίδα μας αυτή, που είναι βεβαία και ασφαλής και φτάνει μέχρι πάνω τον ουρανό σαν άγκυρα της ψυχής μας. Ρίχνουμε την άγκυρα, αγκυροβολούμε εκεί και το καράβι είναι ασφαλές μέσα στο λιμάνι που λέγεται Εκκλησία. Ποια είναι η ελπίδα μας αυτή? Ότι όμωσα εις αυτόν, λέγει Κύριος ο Θεός, εγώ ευλογών θα σε ευλογήσω και πληθύνων θα σε πληθύνω, ο κόσμος να γυρίσει τούμπα. Ό,τι και να γίνει. Ευλογών θα σε ευλογήσω, πληθύνων θα σε πληθύνω, ό,τι και να γίνει. Και πώς φτάσαμε σε αυτό το καταπληκτικό συμπέρασμα? Από την προσωρινή ελαφρά θλίψη, η οποία εργάζεται δια της ελπίδας, εν τέλει αιώνιον βάρος δόξης, στους αιώνες των αιώνων, κάθε υπερβολή ή υπερβολή. Πιο μεγάλη δόξα δεν γίνεται. Αμήν. Αλληλούια. Γι' αυτό δεν αποκάμουμε. Γιατί έρχεται ο Λόγος του Θεού και μας παρηγορεί. Ο Θεός μας παρηγορεί δια των γραφών. Γι' αυτό και αποδεχόμεθα την προσωρινή ελαφρά θλίψη, χωρίς να αποκάνουμε, καθώς απαρνηθήκαμε τα κρυπτά της εσχήνης μας, τις αμαρτίες μας. Πώς? Δια του Ιησού Χριστού. Γιατί πέθανε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά και μας πλένει με το αίμα του, ώστε απαρνούμεθα τα κρυφά, τις βρωμιές μας, τις κρυφές, τις εσχήνες μας, τις βρώμικες, που δεν τις ξέρει κανείς, μόνο εμείς και ο Χριστός. Τις απαρνηθήκαμε. Και δεν περπατούμε πλέον με πανουργία, αλλά περπατούμε με αγαθοσύνη. Γιατί δεν προχωράμε εν το ονόματί μας, αλλά προχωράμε εν το όνομα του Κυρίου των δυνάμεων. Με αγαθοσύνη. Γιατί ο άνθρωπος τον οποίον κυρίαρχος είναι ο εαυτός του, είναι ηττημένος. Ο άνθρωπος τον οποίον κυρίαρχος είναι οι άλλοι άνθρωποι, φτάνει σε αδιέξοδα. Ο άνθρωπος όμως που κυρίαρχος στη ζωή του είναι η δόξα του Θεού, το απάβγασμα της δόξης του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, είναι θριαμβευτής. Εδώ, τώρα, πάντοτε και ένδοξος στους αιώνες των αιώνων. Αλληλούια. Μεγάλο το θαύμα που έχει κάνει ο Θεός στη ζωή μας. Γι' αυτό αγαπάμε το Λόγο του Θεού, γιατί μας φανερώνει όλα τα σχέδιά Του και όλα τα έργα Του. Γι' αυτό λοιπόν δεν περπατώμεν νοθεύονται στο Λόγο του Θεού, αλλά ζούμε με τη φανέρωση της αληθείας, συνιστώντες τους εαυτούς μας προς πάσαν συνείδηση ανθρώπων ενώπιον του Θεού. Αυτή είναι η διακονία μας, την οποία καθώς ελεήθημεν δεν αποκάμνομεν, πράττοντες αυτήν. Ποια είναι?
με τη φανέρωση της αληθείας, όχι με την εξυπνάδα μας, όχι με την ικανότητά μας, όχι με τα πλούτη μας, όχι με τις δεξιότητές μας, όχι. Δεν υπάρχει τίποτα καλό σε μας, δεν κυριαρχεί σε μας ο εαυτός μας, ούτε με το μέσον μας, με τους άλλους ανθρώπους, με τους πατεράδες μας, με τους θείους μας, με... όχι. Εμείς συνιστούμε τον εαυτό μας προς πάσαν όμως συνείδηση ανθρώπων, στη συνείδησή τους, στο βάθος, στον εσωτερικό τους άνθρωπο, όχι στα μάτια τους, όχι στα αυτιά τους, όχι στη σάρκα τους. Συνιστούμε, και αυτό είναι το θαύμα, αδερφοί, συνιστούμε τους εαυτούς μας βαθιά στη συνείδησή τους, στον εσωτερικό άνθρωπο. Πώς? Δια της φανερώσεως της αλήθειας, καθώς αποκαλύπτεται μέσα από τη ζωή μας με τα έργα μας, μέσα από το στόμα μας με τα λόγια μας, μέσα από τον καρπό μας με την οικογένειά μας, αποκαλύπτεται, φανερώνεται η αλήθεια του Χριστού. Εισπάσαν συνείδησης ανθρώπων. Άρα λοιπόν, όλοι οι άνθρωποι πρέπει να σωθούν, αφού μαζί μας είναι ο Θεός που μας έσωσε, αφού δια του Ιησού Χριστού σωθήκαμε και αφού δια του Ιησού Χριστού συνιστούμε στους ανθρώπους, στη συνείδησή τους, τον εαυτό μας δια της φανέρωσης της αλήθειας. Θα έπρεπε τότε όλοι οι άνθρωποι να σωθούν. Δεν σώζονται όμως όλοι. Ποιος φταίει? Φταίς εσύ, φταίω εγώ, φταίει ο Θεός. Ποιος φταίει? Να ξέρουμε μια και καλή, αδερφοί, για οτιδήποτε κακό υπάρχει στον κόσμο αυτό, ένας είναι ο φταίχτης, ο διάβολος και σατανάς. Αυτός θέλει. Αυτός είναι ανθρωποκτόνος απ' αρχής. Αυτός μισεί τους ανθρώπους. Αυτός καταστρέφει τους ανθρώπους. Αυτός θανατώνει τους ανθρώπους. Εκεί που έκανε το μεγάλο λάθος ήτανε που αφού τα έκανε όλα αυτά στον Ιησού τον Ναζωραίο, τελικά και τον θανάτωσε, αλλά δεν τον θανάσωτωσε δικαίως ενώπιον της δικαιοσύνης του Θεού. Γιατί ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, δεν ήταν αμαρτωλός ο Χριστός. Και εκεί ήταν το μεγάλο του λάθος. Εκεί νίκησε. Ο Χριστός είναι νικητής, δεν εξήλθε νικών για να νικήσει. Εγώ ενίκησα. Πού? Πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Ποιον? Το διάβολο. Μια και καλή. Στους αιώνες των αιώνων. Είναι νικητής. Τώρα είναι η σειρά μας να νικήσουμε εμείς. Εγώ ενίκησα και εσείς θα νικήσετε. Και αυτή είναι η νίκη νικήσας από τον κόσμο. Η πίστη ημών. Γι' αυτό καλούμεθα. Αγωνίζεστε στην προσευχή, στη μελέτη. Τον αγκαλώνα, τον αγώνα να τον αγωνιστείτε. Το δρόμο που έχει ορίσει ο Θεός μπροστά σας να τον τελειώσετε. Την πίστη σας να τη διατηρήσετε. Γιατί? Γιατί εάν είναι το Ευαγγέλιο το δικό μας έτσι όπως ήρθε από τον Πατέρα που αποκάλυψε τη δόξα του Θεού και από τον Χριστό που αποκάλυψε τη δόξα του στη ζωή μας, εάν το Ευαγγέλιο μας, μα δεν είναι το Ευαγγέλιο του Θεού είναι, δεν είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι, αλλά είναι και Ευαγγέλιο δικό σου πια. Έχεις την ευθύνη όπως ο Θεός εργάστηκε και όπως ο Χριστός εργάστηκε, να εργαστείς και εσύ. Εάν το Ευαγγέλιό μας για τη δόξα του Θεού είναι και καλυμμένο, ενώ εμάς είναι αποκεκαλυμμένο, εάν δηλαδή το Ευαγγέλιό μας απευθύνεται σε ανθρώπους που φορούν κάλυμα, ενώ σε εμάς το Ευαγγέλιο ήρθε μη έχοντας κάλυμα και έρχεται μη έχοντας κάλυμα, εάν το Ευαγγέλιο λοιπόν τώρα του Ιησού Χριστού είναι και καλυμμένο, απευθύνεται σε ανθρώπους που έχουν κάλυμα, είναι και καλυμμένο εις τους απολυμμένους. Τι θα πει απολυμμένους? Στους νεκρούς. Όχι στους νεκρούς με το φυσικό θάνατο, δηλαδή τον αποχωρισμό της ψυχής από το σώμα, αλλά τους νεκρούς με το πνευματικό θάνατο, τους αποχωρισμένους την ψυχή από το Θεό. Στους απολυμμένους είναι και καλυμμένο, τον οποίον, και γιατί είναι απολυμμένοι, τον οποίον απίστονόντων να το κάλυμα της απιστίας.
απίστων όντων, επειδή είναι άπιστοι, ο Θεός του κόσμου τούτο, ο διάβολος, να οφταίχτης, ο Θεός του κόσμου τούτο, ο διάβολος, ετύφλωσε το νου, τους έκανε φυτά, για να μην μπορεί να επιλάμψει εις αυτούς ο φατισμός του Ευαγγελίου, της δόξης του Χριστού, ο οποίος είναι η εικόνα του Θεού του ζώντος. Δεν μπορεί να αποκαλυφθεί σε αυτούς η δόξα του Θεού, η εικόνα του Θεού, το απάβγασμα της δόξης του Θεού. Και δεν μπορεί, όχι γιατί φταίμε εμείς, λέει ο Απόστολος Παύλος, γιατί εμείς δεν κηρύττουμε τους εαυτούς μας. Δεν αποκαλύπτουμε τον εαυτό μας λέγοντας κοίταξε με μένα και θα δεις. Αλλά εμείς κηρύττουμε τον Ιησούν Χριστόν ως Κύριον. Τους εαυτούς μας δε ως δούλους σας. Αυτός είναι ο άνθρωπος του Θεού. Με άρα και καλυμμένο το πρόσωπο που μεταμορφώνεται από δόξα σε δόξα δια του Πνεύματος του Αγίου και συνεχίζει και δεν σταματάει να αποκαλύπτεται σε Αυτόν και να φαίνεται σε Αυτόν η δόξα του Θεού. Γιατί? Γιατί ενώ Αυτός ταπεινώνεται καθώς κηρύττει τον εαυτό του δούλο, τόσο ο Θεός τον υψώνει δια του Ιησού Χριστού ως κήρυκα της δικαιοσύνης και κήρυκα του Ευαγγελίου του Θεού. Και έτσι εγώ είμαι δούλος σας και εσείς με βλέπετε δούλο του Θεού. Εσύ είσαι δούλος της Εκκλησίας και των ανθρώπων, είσαι, και εμείς όλοι θα σε βλέπουμε σαν δούλο Θεού. Αλληλούια. Και θα δοξάζουμε τον Κύριο. Και έτσι στα μάτια τα δικά μας θα είμαστε πάντοτε δούλοι, στα μάτια του Θεού θα είμαστε και πάλι δούλοι. Αλλά στα μάτια τα δικά μας δούλοι ανθρώπων, στα μάτια του Θεού δούλοι Θεού. Και τι θα λέει ο Θεός? Ιδού ο δούλος μου. Και εγώ τι θα λέω? Ιδού ο δούλος σας. Και όσο χαμηλώνω, τόσο θα υψώνεται ο Χριστός και θα δοξάζεται ο Χριστός. Και το Ευαγγέλιο θα αποκαλύπτεται. Και γιατί αξίζει τον κόπο εγώ να χαμηλώνω? Γιατί δεν βλέπω στα βλεπόμενα, αλλά στα μη βλεπόμενα. Δεν βλέπω στα σαλευόμενα, αλλά στα ασάλευτα. Δεν περιμένω σωτηρία και ανταπόδοση από ανθρώπους, αλλά περιμένω σωτηρία, ευλογία και ανταπόδοση από το Θεό εκεί πάνω. Εδώ βρήκαμε χάρη από το Θεό. Καταρχάς, και όπως είπε στην αρχή γεννηθεί το φως και γένετο, έτσι ήρθε και σε εμάς και είπε γεννηθεί το φως και έλαμψε ο φωτισμός του Ευαγγελίου δια του προσώπου του Ιησού Χριστού. Και έτσι το φως μας είναι ο Χριστός. Αλλά και εμείς, καθώς ο Χριστός είναι το φως του κόσμου, είμαστε φως του κόσμου. Αυτή είναι η διακονία μας. Φως του κόσμου. Αλάτι στη γη. Και το μεγάλο θαύμα, ένα από τα πολλά. Έχομεν δε το θησαυρόν τούτο, ισοστράκι να σκεύει δηλαδή ο Θεός. Δεν πήρε αγγέλους για να κηρύξει το Ευαγγέλιο αφθαρτούς, αιώνιους, που να έρθουν εδώ στη γη αφιψηλού και να πούνε τώρα θα σας κηρύξουμε το Ευαγγέλιο, θα πιστέψετε όλοι, γιατί κοίταξε τι κάνουμε, και να κάνουμε Γαλλία, να εμφανίζονται, να ξεκρύβονται. Να δεν πήρε τέτοιους ανθρώπους. Τέτοια πλάσματα θα μπορούσε να στείλει τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, τον Αρχάγγελο Γαβριήλ, τα Χερουβίμ, τα Σεραφείμ. Δεν το έκανε αυτό. Γιατί? Γιατί πρέπει μέσα από στράκι να σκεύει να φαίνεται μόνο η δόξα του Θεού. Αυτό τον ενδιαφέρει. Να μην πάρει τη δόξα του κανένας άλλος παρά μόνο ο Θεός, ο Χριστός και το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό λέει θα πάρω αυτούς τους άθλιους, τους εχμαλωτισμένους, θα πάρω τους αμαρτωλούς, τους τυποτένιους, και μέσα σε αυτά τα σκεύητα οστράκινα θα θέσω τη δόξα μου, το απάβγασμα της δόξης μου μέσα σε αυτούς. Αλληλούια. Μέσα σε αυτούς θα θέσω το απάβγασμα της δόξης μου, τον Χριστό, τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, και ο ίδιος ο Θεός θα έρθει να κατοικήσει μέσα μας. Μέσα σε οστράκι να σκεύει. Δια να είναι
η υπερβολή της δυνάμεως του Θεού και όχι από μας. Δηλαδή ό,τι γίνεται να οφείλεται στη δύναμη του Θεού. Γιατί η αδυναμία μας είναι πλήρης. Εμείς από μόνοι μας τι να κάνουμε μέσα από αυτά που ο Θεός κάνει. Και έτσι αδερφοί αγαπητοί, μέσα από άθλιους, ουτιδανούς και άχρηστους, τυποτένιους, βραχίδιους ανθρώπους, ο Θεός μέσα στη σοφία του ευδόκησε να αποκαλύψει το απάβγασμα της δόξης του που είναι ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό και επειδή μας το στράκι να σκεύει και δεν έχουμε καμία ικανότητα και καμία δύναμη, γι' αυτό και ταλαιπωρούμεθα. Αρρωσταίνουμε, θλιβόμεθα και έρχεται τώρα ο Απόστολος Παύλος και λέει «κατά πάντα θλιβόμενοι». Κατά πάντα. Γιατί είναι δούλος Θεού. Θα μπορούσε να μην είναι κατά πάντα θλιβόμενος βέβαια. Πότε αν δεν γινότανε δούλος Θεού. Γιατί είναι δούλος ανθρώπων. Θα μπορούσε να μην είναι κατά πάντα θλιβόμενος βέβαια. Αν υπηρετούσε μόνο τον εαυτό του, γιατί να θλίβεται κατά πάντα. Κάνω ό,τι θέλω, παίρνω το καπελάκι μου και φεύγω. Ο χριστιανός όμως δεν παίρνει το καπελάκι του και φεύγει. Ο χριστιανός παίρνει το ζυγό του Χριστού και οργώνει. Αμήν, αδερφοί. Οργώνει. Δηλαδή αφήνουμε τον κόσμο, αφήνουμε τα του κόσμου, αφήνουμε τις προσωπικές μας επιδιώξεις, τις προσωπικές μας απολαύσεις, τα αφήσαμε όλα. Και τι κάνουμε? Την έκρωση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού φέροντες περπατάμε. Τη θυσία του Χριστού, όπως ο Χριστός νέκρωσε τον εαυτό του καθώς εκένωσε τον εαυτό του πώς, λαβών δούλου μορφή, την ίδια νέκρωση φέρνουμε κι εμείς. Κενώσαμε τον εαυτό μας πώς, λαβώντες δούλου μορφή. Αλληλούια. Την έκρωση του Χριστού φέροντες, περιφέροντες εν το σώματι, γιατί έτσι θα αποκαλυφθεί η ζωή και η Ανάσταση του Χριστού μέσα από μας. Πώς αποκαλύφθηκε η Ανάσταση του Χριστού καθώς ήρθε στο θάνατο ο Χριστός? Πώς θα αποκαλυφθεί η Ανάσταση του Χριστού στη ζωή μας όταν θα έρθουμε στο θάνατο? Ποιο θάνατο? Για τον κόσμο. Ποιο θάνατο? Για τις απολαύσεις. Ποιο θάνατο? Για τη ζωή αυτή. Νεκρή κάποτε για τις αμαρτίες μας και τις παραβάσεις μας, ο Θεός μας ζωοποίησε και μας ζητάει τώρα να νεκρώσουμε τα μέλη του σώματός μας υπέρ της δόξης του Χριστού και για την υπηρεσία και τη διακονία που μας έχει εμπιστευθεί. Και αυτή η διακονία δεν είναι για μερικούς, είναι για όλους. Για όλους τους Κορινθίους τότε, για όλους τους Κηφισιώτες σήμερα, για όλους τους χριστιανούς πάντοτε. Πάντοτε. Ώστε θα θλιβόμεθα, αλλά δεν ασθενοχωρούμεθα. Θα βρισκόμαστε σε αδιέξοδα, σε απορίες, αλλά ποτέ δεν θα απελπιζόμαστε. Θα μας διώκουνε, αλλά ποτέ δεν θα είμαστε εγκαταλειμμένοι. Θα μας καταβάλουν, αλλά ποτέ δεν θα είμαστε νικημένοι. Γιατί ο Θεός είναι μαζί μας. Μόνο γι' αυτό. Γιατί ο Χριστός είναι αυτός που προπορεύεται και κατοικεί μέσα σου. Αδελφοί, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί μας έκανε ο Θεός χριστιανούς. Αλλά χριστιανούς όχι στην ταυτότητα. Χριστιανούς του Ευαγγελίου. Ξέρεις τι θα πει να κατοικεί πλουσίως, ζωντανά ο Λόγος του Θεού μέσα σου. Να σου μιλάει ο Θεός με το Λόγο Του. Να σου φανερώνει τα μυστήρια της Βασιλείας Του. Να ξέρεις ότι πια εσύ δεν έχεις κάλυμα και να σε παίρνει μέσα από τον καθρέφτη αυτό που είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού και να βλέπεις τη δόξα Του αλλά και το έργο Του στη ζωή σου, αλλά και το έργο στους ανθρώπους, αλλά και την αποστολή σου και το έργο το δικό σου. Είναι μεγαλείο, αδερφοί. Πρέπει να είμαστε πολύ ευτυχισμένοι, πολύ χαρούμενοι. Εγώ να σας πω, κάθε φορά που έτσι ανοίγεται ο λόγος μπροστά μου με πλημμυρίζει μια χαρά μέσα μου. Δοξάζω το Θεό, αισθάνομαι την ευτυχία του Θεού. Τότε λέει, όταν επιστρέψει εκ της αιχμαλωσίας το λαό του ο Θεός, τότε θα αγάλετε και θα εφραίνετε στην παρουσία του Κυρίου. Αυτό είναι η αγαλίαση και η εφροσύνη στην παρουσία του Κυρίου. Και παρόλο που εμείς οι ζώντες παραδιδόμεθα πάντοτε εις τον θάνατον, γιατί το κάνουμε?
για να φανερωθεί η ζωή και η Ανάσταση του Χριστού μέσα από τη θνητή σάρκα μας, μέσα από τις ταλαιπωρίες μας, από τις αρρώστιες μας, από τις αδυναμίες μας. Προέβλεψε εν τη σοφία του ο Θεός να αποκαλύπτεται η πολυειδής χάρις του Θεού, η δόξα του Θεού, τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών. Γι' αυτό, εξεύροντες ότι ο Αναστής σας, τον Κύριον Ιησούν, θα αναστήσει και εμάς δια του Ιησού Χριστού, το ξέρουμε αδερφοί. Το ξέρουμε, ότι αυτός που ανέστησε τον Χριστό με τον ίδιο τρόπο θα αναστήσει και εμάς με την αρπαγή της Εκκλησίας όταν θα καταποθεί ο θάνατος σε νίκη. Δεν το ξέρουμε, το πιστεύουμε. Γι' αυτό λέει, καθώς είναι γεγραμμένο, έχοντες το αυτό πνεύμα της πίστεως, επίστευσα δύο ελάλησα, γι' αυτό και εμείς, επειδή πιστεύουμε, λαλούμε ότι περιμένουμε την Ανάστασή μας. Προσδοκούμε Ανάσταση νεκρών. Και έτσι τα πάντα, μας λέει ο παντοδύναμος Θεός, τα πάντα είναι για σας. Τα πάντα είναι για σένα. Όλη η δημιουργία, όλη η κτήσεις και ο Δημιουργός και το έργο του Θεού είναι φτιαγμένα για σένα. Έχει φτιάξει όλο το σύμπαν για να υπάρξει γη που θα βάλει τον άνθρωπο. Όλη η σοφία του Θεού στα ορατά και τα αόρατα. Τον ουρανό τον έφτιαξε, να αρχίσει επίσης ο Θεός τον ουρανό, και είναι γεμάτος από οικήματα για σένα. Όλο το έργο του Θεού είναι για σένα. Όλη η δόξα του Θεού δια του Ιησού Χριστού είναι για σένα. Όλη η δύναμη, η αποκάλυψη, η φανέρωση του Πνεύματος του Αγίου είναι για σένα. Όλοι οι αδελφοί σου είναι σήμερα για σένα να σε υπηρετούν. Οι άγγελοι, οι αρχάγγελοι, τα χεραφείμ, τα σεραφείμ είναι πνευματικά όντα αποσταλόμενα εις υπηρεσίαν αυτών που πρόκειται να κληρονομήσουν την αιώνια ζωή. Τα πάντα είναι για σένα. Όλα τα έχει φτιάξει ο Θεός για μένα και για σένα. Όλα. Χριστέ μου. Τι ευγνωμοσύνη, τι δοξολογία. Τι ευχαριστία, τι να του πω, τι να σου πω. Γονάτισα και προσευχόμαι και λέω, τι να σου πω πατέρα μου. Τι να σου πω, τι να σου πω ευχαριστώ, τι να σου πω σε δοξάζω. Δεν υπάρχουν λόγια ανθρώπινα. Μόνο το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να σε δοξάσει. Γι' αυτό να πληρούμε τα Πνεύματος Αγίου αδερφοί. Μόνο το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να σε δοξάζει κάτω το φρόνημα του Θεού. Αυτή είναι η αγαλίαση και η εφροσύνη όταν βγάλει ο Θεός την αιχμαλωσία από τη ζωή μας. Μας ελευθερώνει. Μας ελευθερώνει δια του Πνεύματος του Αγίου. Όπου είναι το Πνεύμα, εκεί είναι ελευθερία. Και εγώ σήμερα τι να σας πω, ήμουν ελεύθερος αδερφοί. Και ακόμη είμαι. Δεν ξέρω για πόσο. Είμαι ελεύθερος. Είμαι ελεύθερος γιατί είδα ένα σχέδιο. Είδα ένα έργο. Είδα ένα Θεό που εργάζεται για μένα. Για τη γυναίκα μου, για τα παιδιά μου, για σας. Είδα τη δόξα του Θεού που εργάζεται για μένα. Είδα ένα Θεό παντοδύναμο που έχει στρέψει όλη του τη σοφία, τη δόξα, τη δύναμη, όλο το μεγαλείο του ουρανού για μένα. Τι να σου πω Θεέ μου, λέω, τι να σου πω. Τι να πούμε, τι λόγια να πούμε σε αυτόν τον παντοδύναμο Θεό, σε αυτόν τον ένδοξο. Μόνο χαρά, εφροσύνη, δοξολογία ταιριάζει σε εμάς όταν νιώσουμε την εχμαλωσία της εχμαλωσίας μας. Ανέβης ύψος και εχμαλώτευσε την εχμαλωσία μου ο Χριστός, γιατί είμαι σήμερα ελεύθερος μαζί και εν μέσω ελευθερωμένων. Είμαστε ελεύθεροι αδερφοί. Είμαστε ελεύθεροι. Μας έχει ελευθερώσει ο Πατέρας δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίου και μας λέει, τα πάντα παιδί μου είναι για σένα, ώστε η χάρις που πλεονάζει η ευχαριστία των πλειοτέρων να περισσεύει εις τη δόξα του Θεού. Η χάρις η πλεονάζουσα σε μένα, σε σένα, σε όλους μας, να μας οδηγεί σε αυτήν την εν ελευθερία ευχαριστία προς το Θεό, ώστε να περισσεύει εις την δόξα του Θεού. Άρα λοιπόν, με την ευχαριστία μας περισσεύει η δόξα του Θεού. Με την
επίγνωσή μας ότι έχουμε έναν Θεό που δεν χωράει στη λογική μας, στο μυαλό μας. Σήμερα ήταν η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής μου, αδερφοί. Και είναι. Γιατί κατάλαβα τι κάνει ο Θεός μέσα μου, στη ζωή μου, στο περιβάλλον μου, στην οικογένειά μου. Κατάλαβα ότι όλη η δημιουργία των ορατών και των αοράτων, αμήν, όλα και αυτά που βροντάνε για μένα είναι. Αλληλούια. Δόξα στο Θεό. Τα πάντα είναι για μας. Αδελφοί, θέλω να φύγουμε με την ευτυχία, τη χαρά του Θεού. Έχουμε έναν Θεό που είναι αγάπη. Έχουμε έναν Θεό παντοδύναμο. Έχουμε έναν Θεό που όλα τα κάνει για μας. Όλα, όλα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Γιατί τα βλέπουμε. Ό,τι διαβάζουμε, ό,τι βλέπουμε, όλα τα κάνει για μας ο Θεός. Όλα. Και τις αστραπές και τις βροντές και τη βροχή και τη θάλασσα και τους κεραυνούς. Όλα για μας τα κάνει. Για να τον ευχαριστούμε και να δοξάσετε. Να τον ευχαριστούμε για τη χάρη που πλεονάζει και να τον δοξάζουμε. Αμήν, αδερφοί. Τώρα να σηκωθούμε να τον δοξάσουμε, αδερφοί. Του αξίζει η δόξα. Του αξίζει, δεν του αξίζει, αδερφοί. Σε αυτόν αξίζει μόνο η δόξα. Όχι με τα λόγια. Η δόξα, η τιμή, η προσκύνηση, η λατρεία. Είμαστε ελεύθεροι, αδελφοί. Είμαστε χαρούμενοι. Είμαστε να γαλιάσει. Γιατί ο παντοδύναμος Θεός εργάστηκε έργο μέγα. Μας έβγαλε το κάλυμα. Μας έδωσε τη δόξα Του. Μας έδωσε το Πνεύμα Του το Άγιο. Μας έκανε κληρονόμους σε όλη την κληρονομιά Του. Αλληλούια. Δόξα, Κύριε Θεέ μου. Σε ευχαριστούμε, Βασιλιά μου. Σε ευχαριστούμε, αγαπημένε μας Πατέρα. Αλληλούια, Θεέ μου, αλληλούια.